Τι χρειαζόταν συνέπειση εκεί πέρα. Λέει τηλεόραση, έχετε κλειδάρι μου. Λέω Παναγία μου και Χριστέ μου, τι σκατά είναι αυτός ο κλειδάριθμος. Πεςτε μου να ξέρω, πέρα τη λογιστρία, έχουμε κλειδάριθμο. Μου λέει, πέρυσι στείλαμε ηλεκτρονικά, πρέπει να έχεις κλειδάριθμο, ψάξε. Και να λέω, τι είναι αυτό, αριθμός, τι είναι. Και τους κωδικούς μου λέει να βρεις. Ποιους κωδικούς βρε παιδί μου, μου λέει, υπάρχουν κωδικοί που μπαίνουμε μέσα. Καμώ το λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Τους βρήκες κωδικούς. Τα βρήκα όλα. Α. Τα βρήκα, παιδί. Ωραία. Σήμερα που πήγατε στο ΙΚΑ, τι έγινε. Ρε, θα με βάζεις και θα... Πόσα άτομα έχει εκεί στο ΙΚΑ. Τι νούμερο έχεις πάρει. Λοιπόν, ήταν εκείνο που ήταν, το δραματικό δηλαδή, σε όλη αυτή τη ιστορία, ήταν οι πολύ γεροί. Να τους βλέπεις να τρέμουν. Εγώ τώρα να έχω το 450, 45, κάτι τόσο και να βλέπει τον άλλο να έχει 500 τόσο και να λένε μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ. Και να λέω, Χριστέ μου τι λένε. Όλη την περασμένη εβδομάδα έτρεχα γι' αυτό. Να πάω για τον κλειδάριθμο, για να πάω για το αυτό, για να πάω για το άλλο. Μόλι δεν τα βρίσκομαι στα χαρτιά μου, τους λέω, πού στην οργή είναι αυτός ο κλειδάριθμος. Και όλα αυτά για τη σύνταξη. Όχι, δεν είναι μόνο, να κάνεις και τη δήλωση. Ηλεκτρονικά, μέσω... Να κάνεις τη δήλωση. Έφυγα και πήγα κάτω στην Κοκκινιά με 10 φακέλους από το 2 μέχρι τώρα. Της λέω, ψάξε εδώ μέσα να μου βρεις τι είναι, πού είναι ο κλειδάριθμος. Τα έχουμε τακτοποιημένα. Και τώρα επειδή εγώ τα έκανε όλα ο Γιώργος, δεν είχε λογίστρια, δεν είχε αυτά, τα έκανε μόνος του. Εγώ πήρα γιατί μου λέει ο Γιώργος, ένα και ένα πόσο κάνουν, ρε Άννα. 11, του λέω. Μωρή, με κουνήματα έβγαλες από το σχολείο, μωρή. Λέω, άσε, ήσυχη, δεν θέλω, μη με ανακατεύεις. Τι θα κάνουμε. Ρε, Πέτρο, τι κάνεις εσύ τώρα. Α, εσείς πώς πάτε πάνω. Αυτά όλα από την Άννα Κωνσταντίνου, γνωστή ηθοποιό και ναι, ναι. Ποιήτρια.